με τις καλύτερες εντυπώσεις, κυρίως όμως δίνοντας την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν και μάλιστα το συντομότερο με τους φίλους τους. Από κάθε γωνιά του πλανήτη αναχώρησαν από την πόλη οι 260 και πλέον συμμετέχοντες από 20 διαφορετικές χώρες στο Moto Tour of Nations της Διεθνούς Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας. Μια διεθνή συνάντηση που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επιλέχθηκε γι' αυτό η περιφέρεια της Υπήρου. Με επίκεντρο και αφετηρία των καθημερινών τους διαδρομών τα Ιωάννινα, οι μοτοσυκλετιστές περιηγήθηκαν στις ορεινές διαδρομές και τα παράλια της Υπήρου και στην ενδοχώρα, κινούμενοι κατά κύριο λόγο είτε από τις παλιές εθνικές οδούς είτε από τα επαρχιακά οδικά δίκτυα. Είχαν την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να θαυμάσουν μοναδικά τοπία της υπηρωτικής φύσης, διαπιστώνοντας ένα από τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, που δεν είναι άλλο ότι συνδυάζει και τον ορεινό και τον θαλάσσιο τουρισμό, αποτελώντας μια κορυφαία τουριστική επιλογή και για τους 12 μήνες του χρόνου. Το Άριστα ανήκει πάνω απ' όλα στη διοργάνωση, με την ΜΟΤΟΕ να έχει την ευθύνη της και με άξιους υποστηρικτές το σύνολο των τοπικών φορέων και φυσικά τη λέσχη μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων, που έφερε εις πέρα στη δύσκολη αποστολή με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτό αποτυπώθηκε και στις εντυπώσεις των συμμετεχόντων, που έκαναν λόγο για μια μοναδική εμπειρία χρησιμοποιώντας πολλές φορές τον όρο «εκστασιασμένοι» για να περιγράψουν ό,τι πρόλαβαν να δουν σε ένα τετραήμερο. Ο πρόεδρος της ΜΟΤΟΕ, Τέλειος Κορέλης, και ο υπεύθυνος της διοργάνωσης Παναγιώτης Καλαϊτζής μετέφεραν τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων, επισημένοντας πως όλοι έκαναν λόγο για την καλύτερη συνάντηση που έχουν λάβει ποτέ μέρος. Νομίζω ότι μάλλον έχουν κρίνει ότι είναι η καλύτερη μέχρι τώρα διοργάνωση και όσον αφορά την οργανωτική προσπάθεια της ΜΟΤΟΕ και όλης της ομάδας, την υποστήριξη από όλους τους φορείς, αλλά και από τα όμορφα μέρη που τους πήγαμε. Τους άρεσαν και η παραλία που πήγαμε την πρώτη μέρα και χθες που πήγαμε στην ορεινή περιοχή. Τους άρεσαν οι δρόμοι, γιατί αυτοί τους αρέσει να πηγαίνουν σε επαρχιακούς δρόμους και όχι σε εθνικές οδούς. Τους άρεσαν πάρα πολύ οι δρόμοι και πήραμε γενικώς τα εύσημα για όλη την προσπάθεια και για την οργάνωση. Ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτή τη διοργάνωση? Εγώ πιστεύω ότι τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα μπορούν να φέρουν αυτόν τον μοτοσυκλετιστικό τουρισμό, ο οποίος είναι ένα είδος τουρισμού που αφήνει και περισσότερα χρήματα και μπορεί να προβάλλει τη χώρα μας διεθνώς. Είναι ένα είδος που δεν έχει γίνει, τα ωφέλη του οποίου δεν έχουν γίνει κατανοητά ίσως στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική πολιτεία ενδεχομένως? Νομίζω ναι, γιατί δεν ξέρω, εδώ στη δικιά σας περιοχή θα δείτε ότι έρχονται χιλιάδες μοτοσυκλετιστές στην Ιγουμενίτσα, εγώ μένω στην Καβάλα. Οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια περνούσαν και πηγαίναν στην Τουρκία. Η χώρα μας ήταν για να περάσουν να πάνε σε άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι με τις προσπάθειες αυτές που κάνουμε μπορούμε να τους δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει τα μέρη που θέλουν, που ψάχνουν, τον εναλλακτικό τουρισμό που ζητάνε, τις διαδρομές, τις ορεινές, τις ωραίες παραλίες, και να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ και να μην είναι μόνο το πέρασμά τους για άλλες περιοχές. Οι άνθρωποι είναι εκστασιασμένοι, όχι ενθουσιασμένοι, από τον τόπο που τους δείξαμε, από αυτά τα μέρη. Κυριολεκτικά από τώρα ρωτάνε πληροφορίες για τα μέρη που δεν προλάβαμε, δεν είχαμε τον χρόνο να τους πάμε. Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα ξαναρθούν με τις παρέες τους για περισσότερο χρόνο. Γνώρισαν μια Ελλάδα την οποία αγνοούσαν, είδαν τη φιλοξενία των ανθρώπων, είδαν την στήριξη που είχαν και από την κοινωνία και από τις αρχές, είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο αστυνομίας, από παντού. Είναι ενθουσιασμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που ζήσαν δεν μπορούν να το περιγράψουν. Ήδη μας έχουν δώσει συγχαρητήρια, θεωρούν ότι η διοργάνωση που έγινε εδώ ήταν η καλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα. Οπότε πήγαμε καλά. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση. Πρώτα απ' όλα τους βοηθούς που είχαμε, τους ανθρώπους της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας, τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα και όλες τις αρχές του τόπου που βοήθησαν να γίνει αυτό το υπέροχο γεγονός. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη δυναμική στο θέμα του μοτοτουρισμού. Ήδη έχουμε την τύχη, οι 4 από τους 10
πρώτους εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους οδηγούς tour leaders, tour assistants, από τους 10 που πιστοποιήθηκαν πανευρωπαϊκά, οι 4 να είναι Έλληνες. Και τους έχουμε και τους 4 εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη δουλειά, είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που γίνεται και είναι κάτι που τώρα άρχισε να ξεκινάει. Τώρα βρίσκεται στην γέννησή του, θα μεγαλώσει. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Διευθυντού της Επιτροπής Τουρισμού της Διεθνούς Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας, Νταμιάνο Σαμπάνα, και του Προέδρου της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων, Βασίλη Λάπα. Οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι να είμαστε εδώ, στην Ιωάννινα και όλο το Επίρο, και θα θέλουν να έρθουν ακόμα μια φορά το μάλλον. Οι διαδρομές τους άρεσαν? Πολύ, πολύ ωραία οι διαδρομές, σας άρεσαν πάρα πολύ. Εδώ στο βουνό και μετά στην Πάργα, στη Σίβωτα, ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και εδώ στην λίμνη, την Ιωάννινα. Κομπλέ είμαστε τώρα. Δηλαδή το μάλλον νομίζω θα έρθουν πολλοί αυτοί οι participants, οι άνθρωποι. Απόδειξη που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι από όλους έχουμε πάρει τα πιο θετικά σχόλια. Λένε όλοι ότι είναι από τις πιο καλές εκδηλώσεις που έχουν πάει. Συνέχεια μας ευχαριστούν. Ρωτάνε πληροφορίες για την περιοχή να μείνουν και άλλες μέρες, να τους ξεναγήσουμε πώς θα πάνε στα άλλα χωριά. Είναι εντελώς εκστασιασμένοι με το μέρος. Νομίζω ότι όταν γυρίσουν του χρόνου θα κανονίζουν εκδρομές στην Ελλάδα και στην Ήπειρο. Το τετραήμερο tour ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή παρέλαση των εκατοντάδων μοτοσυκλετιστών την Κυριακή το απόγευμα, με αφετηρία την πλατεία Μαβίλη και τερματισμό το Ήπειρος Παλάς. Οι μηχανές σχημάτισαν μια ουρά ενός και πλέον χιλιόμετρου, που χρειάστηκε 6 ολόκληρα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε ο πρώτος για να περάσει και ο τελευταίος από το ίδιο σημείο. Σε κάθε περίπτωση μαγνήτησαν τα βλέμματα των εκατοντάδων θαμώνων εκείνη την ώρα στις καφετέριες της παραλίμνιας περιοχής και εκείνων που έκαναν τον περίπατό τους, που φωτογράφιζαν το μοναδικό θέαμα αποχαιρετώντας τους μοτοσυκλετιστές.